Κύριε Βασιλόπουλε, μια καινούργια χρονιά ξεκίνησε στο Δήμο Καλαμάτας. Ποιες είναι οι προοπτικές του αθλητικού φορέα και ποια ανοιχτά ζητήματα έχετε πρώτα στην ατζέντα σας για να αντιμετωπίσετε? Γιατί κακά τα ψέματα, οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν κάποια προβλήματα. Προβλήματα έχουν, γιατί είναι και όλες οι εγκαταστάσεις παλαιές και θέλετε συνέχεια συντηρήσεις, ναι. Και συντηρήσεις και τα λοιπά. Το κυρίαρχο θέμα είναι στην περίπτωση να πούμε στο κολυμβητήριο, το οποίο πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε τα καλύματα, γιατί έχουμε πρόβλημα και το πετρέλαιο είναι πάρα πολύ ακριβό και συνεχώς μας δίνει, θα μας στείλει στη χρεοκοπία στο τέλος. Άρα πρέπει τα καλύματα να έρθουν πάση θυσία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πού βρίσκεται το θέμα αυτό? Το θέμα είναι ότι μας είχαν δώσει δύο εταιρείες προσφορές. Η μία μειοδότησε να πούμε και στην προκειμένη περίπτωση μετά ξαναήρθε και παρατήθηκε. Ούτως ώστε εμείς ξεκινήσαμε στη δεύτερη φάση και ενημερώσαμε την άλλη εταιρεία να συνεχίσει να πούμε το έργο και να μας φέρει τα καλύματα για να τελειώνουμε. Απλά όμως θα καθυστερήσουν, ούτως ώστε στην καθυστέρηση αυτή το πετρέλαιο στο κολυμβητήριο είναι κάπου 1.000 ευρώ την ημέρα. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Ευτυχώς βοηθάει λίγο καιρός, δεν έχουμε βαρύ χειμώνα, αλλά όσο να είναι... είχαμε και βαρύ χειμώνα... Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Πρέπει να είναι στους 26 βαθμούς. Για τη χλωρίωση έχει βελτιωθεί το θέμα? Έχει βελτιωθεί, είναι μη αυτόματο αυτό που μας φέρανε και περιμένουμε τώρα να έρθουν και τα υπόλοιπα εξαρτήματα να γίνει αυτόματο. Ούτως ώστε να πούμε θα τελειώσουμε και με αυτό. Θα πέφτει να πούμε κανονικά το χλώριο και δεν θα έχουμε πρόβλημα κανένα. Πάμε τώρα στο κλειστό της παραλίας. Εκκρεμεί η κατασκευή μιας τουαλέτας αμαία. Ναι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Έχει έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι βλέπει, τι ορίζοντα έχει αυτό να... Γιατί πάνε τώρα... 6 μήνες, 7 τώρα από αυτό. Αυτό υφίσταται στην εταιρεία που το έχει αναλάβει. Παρά τις δρυμείς παρατηρήσεις που τις έχουμε κάνει, αυτή στον κόσμο τους. Θα βρεθεί κάποια άλλη φόρμουλα να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Το θέμα της ψήξης θέρμανσης του κλειστού σας έχει απασχολήσει, όπως και της τέντας, γιατί μέσα στις αρχές Γενάρη που πραγματικά υπήρχε πολύ κρύο, υπήρξαν παράπονα και το αναδείξαμε και εμείς με ένα συγκεκριμένο ρεπορτάζ ότι μέσα στην τέντα επικρατούσαν 4 βαθμοί. Είχε τελειώσει το πετρέλαιο, δηλαδή μήπως πρέπει συνολικά να γίνει μια μελέτη να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα? Ψήξη, θέρμανση, μελέτη έχει γίνει, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβή. Οικονομικά μεγάλο το άνοιγμα, δηλαδή είναι κάπου ψήξη, θέρμανση, 400.000 είναι το ΦΠΑ. Όσα κόστησε η αλλαγή του πανιού. Ακριβώς και παραπάνω. Άρα είναι δαπανηρό πολύ. Τώρα για τη θέρμανση πιο πολύ. Στην τέντα έχουν χαλάσει 1, 2, 3, 4 μηχανήματα, τα οποία αυτά να πούμε πρέπει να τα αλλάξουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει για την αλλαγή και επιτοπλίστων τώρα στο θέμα να πούμε είναι ότι έλειψε και το πετρέλαιο. Πέσαμε σε μία μέρα αργίας και δεν μπορούσαμε να το... Οπότε υπήρξαν κάποιες μέρες... Ναι, ναι. Υπήρξαν 2 μέρες να πούμε χωρίς πετρέλαιο. Αυτό ήταν όλη η υπόθεση. Για το κλειστό της παραλίας, κατά καιρούς υπάρχουν παράπονα για το θέμα της θερμοκρασίας του νερού μετά από αγώνες. Ναι. Τι έχει αλλάξει, έχει χαλάσει κάτι, έχει αλλάξει το ωράριο λειτουργίας των θερμοσυμφωνών, τι έχει γίνει? Όχι, το θερμοσύμφωνα υπάρχουν, αλλά είναι το boiler 200. Είναι μικρό. Είχανε συνέχεια το ρεύμα ανοιχτό. Σπατάλη εκεί γινότανε. Δεν είναι μόνο η σπατάλη, αλλά είναι και θέμα ηλεκτροπηξίας, να πούμε, γιατί κανονικά πρέπει να κλείνει όταν κάνουν μπάνιο, να πούμε, οι αθλητές. Ναι. Αυτοί το είχαν συνέχεια ανοιχτό, με κίνδυνο να ηλεκτροπηξίας και να θρυνήσουμε ένα θύμα. Και είπαμε ότι θα ανοίγει και θα κλείνει μετά όταν κάνουν μπάνιο. Ούτως ώστε αφού είναι μικρό το boiler και δεν έχει μεγάλη
ζέστη στο νερό. Φυσικό επόμενο είναι οι επόμενοι αθλητές να είναι σε πιο κρύο νερό. Ξεκινήσαμε, φέραμε μια εταιρεία, μας έκανε μια προσφορά να βάλουμε 500 boiler, τόσο ώστε και συν τις άλλες να έχει και με ρεύμα και με ήλιο και με πετρέλαιο. Τριπλής ενέργειας. Ούτως ώστε δεν θα μπορεί κανένας να παραπονεθεί από εδώ και πέρα και όταν δουλεύει με το ρεύμα θα έχει και βαλβίδα ασφαλείας, ούτως ώστε αν είναι να γίνει κάτι να πέφτει η βαλβίδα, να σταματάει και να μην υπάρχει θέμα ηλεκτροπληξίας. Το έχουμε μελετήσει από όλες τις πλευρές και νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει τέλος του μήνα. Βίωνα, δηλαδή πρέπει να λειτουργήσει. Σε 2-3 εβδομάδες λοιπόν. Και όχι, και πιο γρήγορα. Και πιο γρήγορα, ωραία. Να λειτουργήσει, να φύγει αυτό, να πούμε γιατί είναι αμαρτία τώρα οι αθλητές και ειδικά οι φιλοξενούμενοι, γιατί οι ντόπιοι μπορούν να πάνε και στο σπίτι τους να κάνουν ένα μπάνιο σε σωστά. Μηδέν χρόνο. Οι φιλοξενούμενοι πρέπει να πάνε ολόκληρο ταξίδι και να είναι έτσι. Όχι. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά θέματα. Υπάρχουν δύο γήπεδα καινούρια. Το ένα είναι των Λεϊκών που παραδόθηκε χτες με χρυσιδάνιο από τον Δήμαρχο στην ομάδα και την τοπική και το άλλο της Παραλίας, καινούρια γήπεδα, τα οποία έχουν παρουσιάσει κάποια θέματα. Έχετε εικόνα από αυτά? Ο κύριος Δήμαρχος έχει ενημερωθεί, ήδη στα Λεϊκά έχει γίνει μια παρέμβαση σε μια καθίδρυση που υπήρξε. Στην Παραλία, επειδή χρησιμοποιείται και από ακαδημίες και από ομάδες και παραδόθηκε πέρσι τον Απρίλιο. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Ο Δήμαρχος μου είπε εμένα προσωπικά χθες ότι είναι αδύνατο να γίνει τώρα παρέμβαση που υπάρχει η αγωνιστική περίοδος σε εξέλιξη. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία θα αντιμετωπιστεί. Δεν είναι μόνο δύο τα γήπεδα, είναι τρία. Είναι και το Μπαχράμι, το οποίο άλλαξε ο Τάπητας και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Εμείς οι δημοσιογράφοι αυτά που λειτουργούν καλά δεν τα λέμε. Σωστό αυτό. Τα προβληματικά θέλουμε γιατί αυτά απασχολούν. Ωραία, τον κόσμο. Πάμε λοιπόν στο γήπεδο των Λεϊκών, το οποίο και αυτό καθυστέρησε να παραδοθεί και να το παραδώσουμε εμείς στην ομάδα. Έχει πάρει πιστοποίηση. Ναι. Πήρε. Πήρε πιστοποίηση και έχει ήδη το πρόβλημα. Την καθίζηση. Το οποίο να πούμε το φορτωνούμαστε τώρα εμείς. Ναι. Άρα θα γίνει από το Δήμο, όχι από τον εργολάβο. Από το Δήμο θα γίνει τώρα. Μάλιστα. Θα πιέσουμε φυσικά τον εργολάβο, αλλά θα γίνει από εμάς. Θα γίνει όμως και αυτό και να τελειώνει. Και τα σφαγεία πάλι, το γήπεδο αυτό κάτω. Και αυτό ήταν προβληματικό. Από την αρχή. Ναι. Και είπαμε, άσε να μπουν οι ομάδες να παίξουν, να δούμε το πρόβλημα και όταν κάποια στιγμή θα σταματήσουν οι ομάδες να αγωνίζονται, να μας το δώσουν το γήπεδο, να το φτιάξουμε, να το παραδώσουμε. Τέλειο! Κύριε Βασιλόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά, γιατί, να το πω και δημόσια, με χαρά δεχτήκατε να τεθείτε στο Μεσσηνία Live απέναντι και για να απαντήσετε όχι σε ευχάριστα θέματα, σε θέματα που δημιουργούν προβλήματα, και αυτό δίνει και μία απάντηση διαχρονικά ότι ο Παναγιώτης ο Βασιλόπουλος δεν έχει κρυφτεί ποτέ, και θέλω να το πω δημόσια αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολλοί αποφεύγουν να τοποθετηθούν σε δύσκολα θέματα. Μόνο στα εγγένεια συνήθως εμφανίζονται και στις φωτογραφίες. Εσείς εδώ απαριθμίσαμε σοβαρά προβλήματα και συνεχώς δημιουργούνται και καινούρια. Πάντα θα είμαι στη διάθεσή σας, είτε σε θετικά είτε σε αρνητικά. Πάντα. Δεν αποφεύγω ποτέ κανέναν και είμαι ένας άνθρωπος του μόχθη και της εργασίας. Γι' αυτό θέλω όλα να γίνονται στην εντέλεια. Όσο το δυνατόν πιο πολύ. Και θέλω πάντα στα αρνητικά θέματα τα προσφέρω. Όχι στα θετικά. Ούτε στις φωτογραφίες, ούτε στις πίτες, ούτε στα... Εγώ είμαι και όχι άλλος κανένας.